Πολύ ωραία συνάντηση. Και μάλιστα συναντηθήκαμε σε ένα μέρος πολύ ωραίο και για μένα, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι μου. Είμαστε σε ένα. Όχι, αλήθεια το λέω. Αυτή η παιδική χαρά και το πάρκο είναι στο Λυκαβητό, εκεί όπου έπαιζε με το γιο του, όταν ο γιος του ήταν πιτσιρικάς. Είναι μια ωραία πολύ παιδική χαρά στο Λυκαβητό. Όμορφος. Θέλω να σας πω. Είναι που έχει και ένα γήπεδο μπάσκετ. Γήπεδο μπάσκετ δεν έχει, μια παιδική χαρά έχει. Είναι κοντά στο γαλλικό. Όχι, όχι, όχι. Είναι στην Ξενοκράτους. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και πολύ ωραία λαϊκή εκεί. Κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο επιτυχημένος του Φάρος, η παράστασή του, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη 8 του μήνα. 8 Απριλίου, ημέρα του Πάσχα, ανεβαίνει στο Αριστοτέλειο. Μια πολύ πολύ επιτυχημένη παράσταση, αλλά ο Κωνσταντίνος δεν μιλάει μόνο για θέατρο. Μιλάει για τα gadget, για τη μαγειρική του, για τον Μάρκο Σεφερλί και το Παλάς. Όσο και αν σας φάνει παράξενο για το Survivor και τον Ατζούνι Λιτζαλί, αυτόν τον πολύ συζητημένο άνθρωπο των ημερών μας. Γι' αυτό για τη νέα του σχέση, κάτι που είχε πέφτει και στη νέα του σχέση και στα δημοσιεύματα που τον θέλουν. Υπήρχαν δημοσιεύματα γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Που τον θέλουν αυτή την εποχή σε μια πολύ όμορφη σχέση. Ναι, αναφέρεται και σε αυτό. Με την Χρυσή Παρδινογιάννη, ναι. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Κωνσταντίνος. Τώρα αυτό το πάρκο έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί εδώ ερχόσουν με το γιο σου. Είναι πάρκο στο οποίο ερχόμουν πολλές φορές με το γιο μου και ακόμα. Και ακόμα περιδιαβαίνω πολλές φορές. Θα μου πεις τι απολαμβάνεις να κάνεις με το γιο σου. Τον τελευταίο καιρό πια, που είναι και σε μια ηλικία, είναι κοντεύει 13 χρονών, πάει πρώτη γυμνασίου, συζητάμε πάρα πολύ ωραία. Ταυτόχρονα έχουμε παίξει και πολύ ωραία από σωματικά παιχνίδια και από πάλι και μαξιλαρό πόλεμο και σε αυτό εδώ το πάρκο. Έχουμε παίξει και όλα τα ηλεκτρονικά. Αλλά αυτό που κάνουμε τώρα τον τελευταίο καιρό είναι ότι συζητάμε και πολύ ωραία πια. Τι θέματα? Πολλά θέματα έχουμε να πούμε. Ένα αγόρι 13 και ένα αγόρι 47 έχουν να μοιραστούν πολλά. Μαγειρεύεις? Όχι, δεν μαγειρεύω τίποτα, μόνο αυγά. Πώς τα κάνεις? Έχω ειδική μηχανή που μαγειρεύει αυγά. Έχω μια μηχανή για τα πάντα. Μ' αρέσει πολύ να έχω μηχανές και έχω και μηχανή για αυγά. Γκατζετάκια δηλαδή. Ναι, πολύ. Α, ποια άλλη μηχανή υπάρχει? Έχω ένα σκύλο ρομπότ. Έχεις κάνει μια ωραία παρέα με 5 πρωταγωνιστές στο Φάρο. Στο Φάρο. Ο οποίος σιγά σιγά τελειώνει στην Αθήνα, μας αποχαιρετάς από εδώ και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ο Φάρος πήγε, πρέπει να σου πω, ανέλπιστα καλά. Γιατί όπως συνηθίζω να κάνω τα τελευταία χρόνια, διάλεξα πάλι ένα έργο το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και του οποίου την επίδραση στον κόσμο δεν ήξερα. Mm-hmm. Δεν ήξερα πώς θα λειτουργήσει. Και λειτουργήσε. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, από την Κυριακή του Πάσχα. Από 8 Απριλίου, λοιπόν. Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή, ενώ έξω θα έχει Πάσχα, μέσα στο θέατρο θα έχει παραμονή Χριστουγέννων. Εμένα, Άρη, μου αρέσει πολύ να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Στην τηλεόραση έκανα το Survivor. Το Survivor νούμερο 2, το Ελλάδα-Τουρκία. Έχει κάνει το Survivor, είναι αλήθεια. Ναι, έχω κάνει με πολύ μεγάλη μου χαρά, δεν το έκανα. Πρέπει να σου... Από εκεί με ξέρει κιόλας ο Ατζούν. Α, γιατί το γνωρίζεις? Πώς δεν το γνωρίζω, αφού συμπαρουσιάζαμε. Εκείνος ήταν ο παρουσιαστής, ο Τούρκος, και εγώ.